Το χειρότερο εαυτό τους έδειξαν επίδοξοι υποτιθέμενοι καλλιτέχνες, καταστρέφοντας το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα λίγες ημέρες πριν την τέλεση των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από το θάνατό του στο σχολικό συγκρότημα ΒΟΥΔ. Πάρα πολύ άσχημο είναι. Είναι πάρα πολύ άσχημο, πάρα πολύ θλιβερό, λυπηρό. Είναι ιεροσηλεία. Είναι ιεροσηλεία. Πολύ άσχημο. Πέρασαν 25 χρόνια. Ήμουν υποδιευθυντής εδώ στο Λύκειο και κάθε μέρα περνάω. Σκέπτομαι αυτή την άτυχη στιγμή, τη σκληρή στιγμή για τον αγαπητό συνάδελφο, γιατί είχαμε κάνει μαζί μετεκπαίδευση, τον Νικόλα τον Τεμπονέρα. Αιωνία του η μνήμη. Το μνημείο αποτέλεσε τον καμβά για να ξεδιπλώσουν όλο το ταλέντο τους κάποιοι που θεώρησαν αστείο να βεβηλώσουν με τον χειρότερο τρόπο το μνημείο ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος το δικαίωμα στη δημοκρατία. Είναι πολύ άσχημο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, να βεβηλώνουν τέτοια μνημεία. Ο Τεμπονέρας έχει γίνει ιστορία για την Πάτρα. Είναι λυπηρό. Δεν πιστεύω ότι είναι κάποιοι αντίπαλοι κομματικά. Το κάνουν κάποιοι ασυνείδητοι, κάποιοι πιτσιρικάδες που θέλουν να δείξουν κάτι. Έχουν έλλειψη προσωπικότητας και μέσα από αυτό θέλουν να δείξουν κάτι διαφορετικό. Τελικά η ζημιά αποκαταστάθηκε, ενώ ο Δήμος Πατρέων φρόντισε και καθάρισε τον περιβάλλοντα χώρο, κόβοντας τα δέντρα και απομακρύνοντας τα ξερόχορτα.